Το νέο του βιβλίο παρουσίασε στο κοινό της Θράκης ο βραβευμένος συγγραφέας του Best Seller Ημαρέτη Γιάννης Καλπούζος. Το νέο μυθιστόρημά του με τίτλο «Άγιοι και Δαίμονες» και το οποίο επίσης χαρακτηρίζεται από έντονα ιστορικά στοιχεία αφορά τους Ρωμιούς του 19ου αιώνα που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη και πολλοί το χαρακτηρίζουν ήδη διαχρονικό αφού στοιχεία φωτογραφίζουν και τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Άγιοι και Δαίμονες τυπλοφορείται το νέο μυθιστόρημα του βραβευμένου με το βραβείο αναγνωστών συγγραφέα Γιάννη Καλπούζου. Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία του βιβλίου «Ημαρέτ», ο γνωστός συγγραφέας βάζει την υπογραφή του σε ένα ιστορικό μυθοπλαστικό βιβλίο που πραγματεύεται τις ιστορίες ανθρώπων που ζουν στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 19ου αιώνα. Το Άγιοι και Δαίμονες εξελίσσεται στην Κωνσταντινούπολη κυρίως από το 1808 μέχρι το 1831. Με περιπετειώδεις διαδρομές των Ρωμιών ηρώων του, την καθαβήθηση στα μύχια της ψυχής τους και την καθημερινή ζωή, όπως και τα ιστορικά γεγονότα αυτής της περίοδου, αναπαριστάνεται η ανθρωπογεωγραφία, η τοπιογραφία και το λαογραφικό μοσαϊκό της εποχής εκείνης, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να μεταφερθεί σε αυτήν, να κατανοήσει τον τρόπο ζωής και σκέψη των ανθρώπων, αλλά και να μπορεί να συμμετέχει παραστατικά στα δρόμενα. Πέρα από τη μυθοπλασία, η οποία τουλάχιστον κατά τη δική μου την άποψη έχει ένα ιδιαίτερο αναπάντεχο ενδιαφέρον, το μυθιστόρημα πραγματεύεται και ποικίλους θεματικούς πυρήνες οι οποίοι σχετίζονται με την διαχρονική ανθρώπινη πορεία, όπως η αλαζονία της εξουσίας, η φιλία, η αγάπη και κυρίως το τρίπτυχο πόθος, φόβος, όχλος. Το βιβλίο παρουσιάστηκε μετά την Αλεξανδρούπολη και στην Κομοτηνή μέσα σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η πολιτιστική κίνηση Κομοτηνής. Ο Γιάννης Καλπούζος είναι λογοτέχνης. Είναι ποιητής, στιχουργός, συγγραφέας. Ωστόσο όμως έχει και ένα επιστημονικό ενδιαφέρον. Μελετά ιστορία και μάλιστα νεότερη ιστορία από τις πηγές. Μαρτυρίες από μνημονεύματα, έγγραφα από αρχεία. Και το επιστημονικό του ενδιαφέρον το εστιάζει στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του 19ου αιώνα. Αυτά λοιπόν τα ιστορικά στοιχεία, τα οποία αποκομίζει από τις μελέτες του, τα εντάσσει μέσα στα μυθιστορήματά του. Είναι, θα λέγαμε, στον λογοτεχνικό του αργαλιό το στιμόνι, δηλαδή τα σταθερά κάθετα νήματα, στα οποία στη συνέχεια εμπλέκει ως υφάδι τα νήματα των ζωών, να το πω έτσι, των ηρώων του. Το βιβλίο, το οποίο αναμένεται να γίνει επίσης best-seller, είναι άκρως διαχρονικό, αφού όπως τουλάχιστον αποδεικνύεται, η ιστορία επαναλαμβάνεται και στις μέρες μας. Η εποχή αυτή με αντανακλάται στη σύγχρονη εποχή και αυτό θα το διακρίνει ο αναγνώστης διαβάζοντας αυτό το βιβλίο σχεδόν σε όλες τις σελίδες. Το πώς ο άνθρωπος από ήμερος γίνεται άγριος όταν μπαίνει στον πόλεμο, πώς οι εξουσίες εκμεταλλεύονται και επενδύουν στο φόβο, πώς το άτομο, τον λαό θέλουν να τον μετατρέψουν σε όχλο και βέβαια τα καθημερινά, όσα έχουν σχετίζονται με τον έρωτα και τα αρχέτυπα της φιλίας. Πολλές φορές μιλώ στα βιβλία μου για τη φιλία, μια μεγάλη για μένα αξία, η οποία τίνει να χαθεί.